Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα συμβιβασμός με τη σύψη μιας κοινωνίας εκμετάλλευσης και φτώχειας που αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα στις διάφορες κυβωτές του τρόμου. Όλα αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε, όπως και για την υπόθεση Κολονού, το νοσοκομείο Παίδων πριν από λίγες μέρες, επιβεβαιώνουν την πλήρη απουσία ολοκληρωμένης κρατικής στήριξης και προστασίας στα παιδιά. Είτε είναι εγκαταλελειμμένα, είτε είναι κακοποιημένα. Δεν μπορεί να αφήνεται στα χέρια του κάθε είδους ιδιώτη, μη κυβερνητικής οργάνωσης, επιχειρηματιών, επαγγελματιών, αναδόχων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, θα έλεγα, και διαφόρων φιλανθρώπων. Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων σε αυτό το ευαίσθητο τομέα της πρόνοιας είναι εγκληματική. Άρα λοιπόν τα αίτια έχουν και χρώμα, έχουν και ιδεολογία. Το κράτος απλά εμφανίζεται να υποπτεύει τους διάφορους επιτίδιους. Και όταν ανοίξει το καπάκι και αρχίζουν τα στόματα και μιλάνε, τότε η κυβέρνηση και το κράτος εμφανίζονται αθώοι του αίματος, άμυροι ευθυνών, ενώ οι ευθύνες είναι ολόδικές τους. Ας μην παριστάνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι πέφτει από τα σύννεφα με τις καταγγελίες των τελευταίων ημερών. Και το λέω αυτό διότι αξιοποιεί αυτά τα γεγονότα για να ανακατέψει την τράπουλα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για να ξαναμοιράσει την πίτα της κρατικής στήριξης σε αυτές. Η πραγματικότητα τι λέει, ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από σύγχρονες δομές προστασίας με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Και όχι να τα στηβάζουν στα νοσοκομεία ή να τα παραδίδουν στα χέρια κάθε μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν θεωρείτε ότι είναι βαρύ αυτό που είπατε για το ανακάτεμα της τράπουλας όταν έχουμε και ειδικά μια τέτοια υπόθεση? Νομίζω ότι ο στόχος είναι ένας πάντα, όλο για τα παιδιά. Το μέλλον των παιδιών, η ζωή των παιδιών. Αν ενοχλεί αυτό λοιπόν, όχι, τότε δεν έχει. Ρωτώ, δεν ενοχλεί εμένα τουλάχιστον. Αν ενοχλεί, όποιον ενοχλεί, εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί κάποιος ότι είναι βαρύ. Σε κάθε περίπτωση. Ιδού η Ρόδα σου δει και το πείδημα, έρχεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Ας ενισχύσει λοιπόν τις χρηματοδοτήσεις στις κρατικές δομές, αν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν, που οι οποίες κλείνουν η μία πίσω από την άλλη, στο όνομα της ένταξης, της κοινωνικής ένταξης αυτών των ανθρώπων σε διάφορες, δεν ξέρω πού, αμφιβόλου ποιότητας, διάφορες δομές. Άρα λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού το πείδημα. Νομίζω να κλείσουμε αυτή την ενότητα, να πάμε παρακάτω. Γιατί να άψω τον κύριο Σιτιχάκη και γενικότερα, τι κρίνετε εσείς ότι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση μέσω αυτών των εξελίξεων στα λειτουργικά, με αυτά που κάνει ο Ερντογάν στη Συρία, με αυτά που κάνει η Λιβύη, με όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή μας? Κοιτάξτε, η όξυνση της αντιπαράθεσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, με απρόβλεπτες συνέπειες, εκδηλώνονται στα πλαίσια ενός πολεμικού σκηνικού από το Βορρά μέχρι τον Νότο και από τη Δύση μέχρι την Ανατολή. Αυτό το διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών αναδεικνύει τους κινδύνους, τους επικίνδυνους δρόμους που οδηγεί τον λαό η εμπλοκή της χώρας μας στα ευρωατλαντικά σχέδια. Γνωρίζετε όλοι ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο της Ουκρανίας και μάλιστα εκπαιδεύοντας και κομμάντος των Ουκρανών ή δίνοντας πολεμικό οπλισμό ή με διάφορους άλλους τρόπους. Μετά τη διαλυτική κατάσταση που προκάλεσε στη Λιβύη η νατοϊκή επίθεση του 2011, η οποία είχε τη στήριξη της τότε κυβέρνησης του Πασό και των άλλων κομμάτων, άνοιξε νέα πληγή και διαμορφώθηκαν τότε οι όροι για αυτό το απαράδεκτο τουρκο-λιβικό σύμφωνο του 2019. Με βάση λοιπόν αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η τουρκική κυβέρνηση με την κυβέρνηση που εδρεύει στην Τρίπολη της Λιβύης, άνοιξε ο δρόμος για έρευνες, γεωτρήσεις, για εκμετάλλευση δρογονανθράκων πλησίων της Κρήτης, αλλά και για την περιοχή της Ρόδου, της Καρπάθου, του Καστελορίζου, πατώντας την προβληματική συμφωνία μερικής οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, που υποβαθμίζει την επίρρεια των ελληνικών νησιών. Αυτή λοιπόν η ρίζα του προβλήματος που συνδέεται με τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Λιβύης αποσιωπάται συστηματικά από όλες τις κυβερνήσεις και από τη σημερινή, όλα δηλαδή εκείνα τα κόμματα που είναι υπέρ του ευρωατλαντικού τόξου, του νατοϊκού τόξου. Έχει αποδειχτεί λοιπόν πολλές φορές ότι η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς όχι μόνο δεν συνιστά εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά οδηγεί τους λαούς σε νέες επικίνδυνες περιπέτειες. Άρα λοιπόν, να σταματήσει η χώρα να εμπλέκεται
στις διευθετήσεις της ευρύτερης περιοχής που μόνο στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις και τα δικά τους συμφέροντα. Αντιληπτό. Να απαλλαγούν λοιπόν οι λαοί από την απειλή του πολέμου, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Μάλιστα.